από την αθηναϊκή παλέστρα, την παλέστρα των δρόμων και κυρίως από τις πλατείες του σημερινού παλιού Δημαρχείου, εκεί που υπάρχει αυτό το μεγάλο σκάμα ακόμη, και την πλατεία Κλαθμόνος, ήταν οι δύο θέσεις στις οποίες πολύ συχνά κανείς έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους να παλεύουν, να κάνουν διάφορα άλλα γυμνάσματα περίεργα, να επιδεικνύουν τη δύναμή τους και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να ψυχαγωγήσουν το αθηναϊκό κοινό που δεν είχε τις ψυχαγωγίες που έχει σήμερα. Εμένα μου άρεσε το τίτλο που είχα, να συγκινώ τον κάθε φύλαστρο θεάρτη, ας πούμε, να το δείχνω στην αγάπη μου. Δεν πήγαινα για να βγάλω λεφτά, χρήματα κλπ. Δεν μπαίναμε τίποτα. Εκείνη την εποχή, πενταροδεκάρες. Αλλά μου άρεσε έτσι να συγκινώ, ας πούμε, και το μικρό παιδάκι. Να θυμάται κάποτε την παρασκευή έναν αυτή αξία. Μύθος και πραγματικότητα. Ο μύθος, ειδωμένος αυτή τη φορά, από τη ματιά του ήρωα που ενσαρκώνει. Οι πρωταγωνιστές της μυθιστορίας που θα παρακολουθήσουμε προσπαθούν να αφουγκραστούν τον περίγυρο που άλλοτε τους αποθέωσε και τους μυθοποίησε. Σήμερα... Εδώ και φίλοι παλιά, προχώντας και να βλέπαν τα τρόπο μεσορώνησε και έπαιζε, δεν φαίνεται. Αν έρθει με δύο Σπυράκος, πούμε, φίλος μου, τον Γιώργο Καλός, κανένα δεν πατάει. Εγκατελειμμένος τελείως. Σου λέω ειλικρινά, έχω αποκαρδιωθεί. Προβάμουν πάντα. Τι να πεις, να φτάει. Όταν ο μύθος διαλύθηκε, ο περίγυρος σιώπησε αφήνοντας πρωταγωνιστές νετέωρους. Τζίμις Αρμάος, ο νέος Ηρακλής. Ανδρέας Ανδριάς, Τζίμις ο Τίγρης. Γιάννης Κεσκυλίδης, ο Σαμψόν. Ας αφήσουμε την ιστορία να κυλήσει σαν ένα παλιό καλό παραμύθι. Στο Βόλο, εγώ, η μητέρα μου πέθανε όταν γεννήθηκα εγώ. Στο ορφανοτροφείο του Βόλου. Για να ζήσει, δουλεύει στην τοπική λαχαναγορά. Κάτι ξεχωριστό συμβαίνει στο μικρό Δημήτρη Αρμάο. Έχει υπερφυσική δύναμη. Κάνει πράγματα αδύνατα για τους συνομιλικούς του. Το γαϊδουράκι ενός καστανά δίνει την αφορμή για το πρώτο του κατόρθωμα. Από το ορφανοτροφείο του Βόλου, η ζωή και ένα θεατρικό μπουλούκι της εποχής τον φέρνει στην Αθήνα. Μικρό παιδί ακόμα, κάνει αγόγια στη λαχαναγορά. Φόρτωνα το καρότσι και έκανα μετά που με έδινα, ας πούμε, τα ζαζαβατικά αυτά στους μανάβιδες. Ένας λαϊκός αθλητής της εποχής, ο Γιάννης Καρανικόλας, σηματοδοτεί την πορεία του στη ζωή. Είχα διασχολημένο τον Καρανικόλα, αν θυμάστε βέβαια εσείς, το Γκυριάννη. Είχα δει εγώ και έκανε παράσταση. Και ενθουσιάστηκα εγώ και άρχισα και έκανα επιδείξεις και μαζεύουν από το δέντρα, από διάφορα αυτά. Σήκωνα κάτι βαράκια εκεί που είχα φτιάξει, ας πούμε, σε τσιμέντο, σε πετό. Και όταν τελείωνα, ας πούμε, από τη δουλειά που τα είχα αγορά από τα αγόρια, άρχισα και έκανα διάφορες επιδείξεις, ας πούμε, γύριζα σε διάφορες πλατείες και έκανα επιδείξεις. Και με είδε ο Μπόρας, ο Παράσκος, και με πήρε και έμαθα την Ελεύθερα πάλι, η Απολική. Στο γυμναστήριο του να
αρχή δεν ήξερα, ας πούμε, τι θα γίνω, αλλά μετά που άρχισα την πάλι και άρχισα και συναρμονία. Πεινάγαμε τότε την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε. Από να φανταστείς, μια φορά ο Παράσκος μου πήρε και μου κάνει τραπέζι. Είχαμε πάει στον Περαιά, στο Πασχαλιμάνι και μου λέει κάτσε φάει ό,τι θες. Αρκεί να δυναμώσεις λίγα, γιατί ήμουν αδύνατο παιδάκι. Ήμουν από μικρό παιδί ζωηρός, ήταν και ο παππούς μαθητής. Ο δάσκαλός μου, 1942, ήμουν υπελαφθό ελευθέρας πάλι, γερμανική κατοχή, 15-5-42. Και είχα λίγο μακριά μαλλιά, δεν τα κόβα, μακριά, και με βγάλανε σαψό και έμεινε σαψό. Οι δε μη λέγομαι Ιωάννης και Σκελίδης, αλλά έτσι με βγάλανε, έτσι με ξέρουνε. Τα χρόνια περνάνε. Ο Αρμάος δουλεύει σκληρά στην παλέστρα. Οι διακρίσεις έρχονται σιγά-σιγά. Ο τίτλος του πρωταθλητή, από μακρινό όνειρο, είναι πια δικός του. Είχα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας μέσω Βαρών, στην ηλικία που ήμουν 18 χρονών, εγώ 17-18 και μέσα. Άμα και είχα κερδίσει το Μινασιάν έναν Αρμένι, όταν βγήκα πρωταθλητής πια, αλλά ήμουν πολύ σιωπηλή, ας πούμε, δεν το πήρα πάνω μου, λόγω που έγινα. Έλεγα, έγινα κι εγώ κάτι που ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Από την Ελλάδα των υπαίθριων παραστάσεων, η μοίρα τον στέλνει στην Αμερική. Σαν και με πήρε ο Steve Χέμελ, ένας Ελληνοαμερικανός, και πήγαμε στο Σικάγο πρώτη φορά. Εγώ είδα εκεί κάτι μεγαθύρια και λέω, τι να παίξω εγώ με δάφτιση. Και άρχισα σιγά-σιγά, ας πούμε. Ο Αρμάος πλέον ανήκει στο στερέωμα των νικητών. Νίκες, πρωταθλήματα, τίτλοι και δόξα έρχονται εύκολα και γρήγορα. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπη στο Αμβούργο της Γερμανίας. Το 1958 ένιωσα ωραία, ας πούμε. Μου άρεσε μετά, πηγαίνω στον καθρέφτη και τα ζώμουν. Ήθελα να γίνω ακόμα πιο καλύτερο. Αλλά στάθηκα εκεί γιατί δεν ήθελα να κάνω κιλά πολλά λόγω της πάλης. Ήθελα να μείνω εκεί στα μέσα βάρη. Αργότερα θα ξαναπάει στην Αμερική για να μετρηθεί σε αυτό που αγαπούσε περισσότερο. Στη μυϊκή δύναμη. Είναι ήδη ο νέος Ηρακλής του 20ου αιώνα και ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή μυϊκής δύναμης επισφραγίζει τη φήμη του. Έγιναν επιδείξεις μυϊκής δυνάμεως. Είχα πολλές τα κράτη, δηλαδή ήταν 7-8 κράτη. Και κάνω διάφορα νούμερα, άλλες έπαιρνα πέταλο, το κόβε. Το λιγούσε εδώ, δηλαδή, όχι στον αέρα, μόνο εγώ το κόβα. Και μετά έσπαζα άλλη αλυσίδα, ξέρεις αυτές τις ψηλές που έχουν τα... που δεν τα σκυλιά λίγο πιο χοντρή. Άλλες έκοβε τράπουλες σε τηλεφωνικό κατάλογο. Ένας ο Μαχώνη, ήταν και έκανε ένα νούμερο, έβαζε ένα ξύλο, το πάντα και το έσπαζε στο κεφάλι. Αυτά θυμάμαι εγώ που κάνανε αυτοί. Εγώ έκανα τα μάξι, τα βαρέλια και έπαιρνα το καδρόνι, το χοντρό, χτύπαγα στο κεφάλι και διαλύονται. Όμως η νοσταλγία τον τρώει. Θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Νομίζει ότι οι τίτλοι του θα κάνουν τα πράγματα εύκολα. Ήθελα να έρθω εδώ. Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Καμιά φορά ξεγελιέται ο άνθρωπος και νομίζω ότι τώρα λέω που είμαι τσάμπιο, δεν ξέρω τι, αλλιώς. Αλλά δυστυχώς, όταν πρώτα ήρθα εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα τον κανένα τέρας. Άλλος με νόμιζε γιατί ακούγαν ο νέος Ηρακλής του 20ου αιώνα και έτσι κι αλλιώς. Και εγώ, ας πούμε, ήμουν άλλος άνθρωπος. Έτσι ο Αρμάος ρίχνεται στην πάλη για την επιβίωση. Ο δρόμος γίνεται παλέστρα.
Όχι για τίτλους και τιμές, αλλά για το μεροκάματο. Αρχίζουν οι υπαίθριες παραστάσεις με νούμερα μήκης δύναμης, άλλοτε οργανωμένες καλά και άλλοτε τυχαίες. Έβαζε φωτογραφίες. Μια μέρα πιο μπροστά, ας πούμε, το τι θα παρουσιάσω. Έβλεπε το ταμπλό, ο κόσμος είχα φτιάξει ένα ξύλινο εγώ, πρόχειρο ταμπλό. Το περνάει, αφού μου το έβαζα εκεί. Και έρχονταν και έβλεπαν τις παραστάσεις, όμως με περίμενε ο κόσμος να πάω. Φωνάζαν, θυμάμαι, τότε από τη Δημαρχία. Λέει να προσέξει να μην κάνει σκουπίδια. Δεν κάνω σκουπίδια, λέω εγώ, κάνω νούμερα. Γιατί ήταν αραία με το ζόρι μου αφήνανε εκεί και έκανα παραστάσεις τότε. Ήταν δύσκολο για να κάνεις επίδειξη. Η παράσταση αρχίζει. Σίδερα, πέτρες, μαδέρια, βάρκες, τάβροι, αρκούδες, ψαροντούφεκα, σπαθιά και μαχαίρια, άλογα, μοτοσυκλέτες και φορτηγά, γίνονται διαδοχικά τα εργαλεία της παράστασης. Σκοπός. Η επίδειξη της δύναμης. Στόχος, η συνδρομή του κοινού στο δίσκο που έβγαινε στο τέλος. Ας εκεί μείνανε λίγοι, οι πιο φιλόσοφοι. Οι άλλοι κάνανε ότι μας έβγαινε το δίσκο και μιλάγανε ότι κοιτάγανε. Το σύνολο του Ελίγιζε ήταν 18 και το γύριζε κάτω από το λαιμό μας, το έκανα κουλούρα, σαν γραβάτα. Μετά το έβγαζε το έδινα σκυλί, γιατί έβγαινε από πάνω ολόκληρο και όποιος μπορείς να το ξυλιγήσει. Ερχόντουσαν μέσα παλικάρια, γερά, ας πούμε αυτά. Κανένας. Το ξεφύλιγα πάλι, θα έφυνα κάτω. Μου λέει, ας φέρουμε εμείς μια λυσίδα, μια μωρά, μου λέει ένας. Και μου έφερε μια λυσίδα, θα δώσει καδένα. Δηλαδή είναι πολύ χοντριλό. Και την έβαλε στο πόδι, πέρασε ένα σίδωρο μέσα στο χαλκά, τη στραμπούληξε, ας πούμε, και τράβηξε και κόπηκε. Πολύ δύσκολο αυτό, κουράστηκα πολύ. Έκανα το λάστιχο 4 λεπτά για να κόπηκε. Δεν θα ξαναγεννήσει η φύση σαν το σαψό. Πέτρα στο κεφάλι με το βαριό, χωρίς μαξιλάρι όμως. Έβαζα την πέτρα πάνω, έβαζα ένα να πάνε στην καρέκλα και κουπάνε. Πέτρα, δώσε. Έπρεπε ένα σύμβονα πιστός και ο άλλος να πάνε στην καρέκλα. Χτυπάει μια φορά, φεύγει, σπάει πέτρα και έρχεται η βαριά πάνω στο κεφάλι. Αν δεν προλάβαινα να σκύψω, θα με σκότωνε, γιατί έσπασε, πετρέπεσε κάτι, αυτός νομίζω ότι δεν έσπασε. Και πάει και τον παραθέρνει η βαριά και δεν κάτω ο άνθρωπος. Μα εγώ θα το ερωτήσω αυτό. Αν νομίζετε, κύριε, ότι είσαστε ατζαμής, τότε να μην περάσετε. Διαφορετικά θα μου προξενήσετε ζημιά μεγάλη. Βέβαια. Και περνάει ένας που καταλαβαίνει ότι δεν είναι ατζαμής και εκείνος μπαίνει μέσα και χτυπά. Ναι. Σιδεράς βασικά πρέπει να είναι. Βέβαια, κυρίως τέτοιους τύπους φωνάζω εγώ. Να περάσουν μέσα. Και τη βάζετε πάνω στο στήθος ή την πέτρα. Απάνω στο στήθος, πότε στο κεφάλι, πότε στο στήθος και πραγματοποιείτε το νούμερο. Κυρίως πολύ περισσότερο με διευκολύνει στο στομάχι. Στο στομάχι. Ναι, πάρα στο, κεφάλι. Πάρα στο κεφάλι, διότι τραντάζεται ο εγκέφαλος και είναι δυνατόν να υποστεί ζημία εσωτερική. Χιλιάδες πέτρες έχω σπάσει. Και την ώρα που πετάει τη βαριά, εγώ κλείνω τα μάτια με αυτομάτως, αυτό κάνω. Γιατί άμα ανοίξω τα μάτια μου έτσι συνέχεια και φάω τη βαριά, μπορεί να χάσω και το φως μου. Φλέβες, είναι, τραντάζεται. Μπου! Κάθε βαριά που πέφτει, αστροπελιά και έβλεπα. Αλλά σε ποιον να πεις τον πόνο. Δεν μπορούν να καταλάβουν
του κόσμου. Αυτός που πονάει, αυτός που υποφέρει, αυτός που τα ξέρει. Και κάνω το σταυρό μου πάνω και λέω δόξα σου Θεός που έχω το θυμητικό. Κινδυνεύουν από βαριές κρανοεγκεφαλικές καρκώσεις, από κατάγματα του αφιένος, που είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι κύριοι και κυρίως αυτός που ο κύριος ο Σαμψόν, ο οποίος τυπάει με την βαριοπούλα της, το κεφάλι του, θα έχει κατάγματα του αφιένος και ότι είναι θαύμα το ότι δεν έχει κάποιο νευρολογικό, πώς το λέμε, αποτέλεσμα. Της υποδικής είναι πλάκα καθής υποδικής στήλης. Το γράφει, έχω την πλάκα. Αλλά ζαλίζομαι όταν κουνιάται το κεφάλι μου, αμέσως στρακαίνει πίσω αφιένας και έχω ζαλάδες. Μετά έπαιρνα μια τάβλα χοντρή μαδέρι, μια πρόκα και έπαιρναγα την πρόκα μέσα από το μαδέρι. Μετά έκανα το ρεφτάδο με τα μάξια, τα βάγα λεωφορεία, τα τίτανε. Με πιάνε στην οικία στα μάξια, τα λεωφορεία. Και τα τράβαγα γύρω-γύρω από την πλατεία και μου τα έβγαζα τις κάλες, φεύγαν. Άλλοι φεύγαν, άλλοι ερχόντουσαν. Στη Χίο, έβγαζε, λέει, τι θα κάνεις, ελάτε, λέω, όλοι και, και φωτογράφοι και πράγματα. Την τράβηξα τη βάρκα πάνω εδώ από αυτό, ήμουν πολύ γερό παιδί. Την τράβηξα την έτσι όρθια, μπήκα από κάτω και την σήκωσα και με βγάλαν φωτογραφίες και πήγα στην πλατεία. Έπαιρνα το άλογο, το σαμπανιάρα με το άλογο, έβαζα ένα πέτσι και το σήκωνα από τα δάτια, έβαζα δύο βαρέλια και ήμουν έτσι επάνω. Και το τράβαγα το άλογο, βαρέλια, σήκωνα αναλόγω ότι βρισκόταν εκείνη την ώρα. Είχε έρθει ένα τσιγκάνο και λέει, θα σε βάλω να παλέψει με το ζώο. Μου λέει, δεν έχω παίξει με ζώα, να με δαγκώσει. Έρχοντα. Μου λέει, φούμο λέω. Έτσι αρχινάμε εκεί και παίζαμε. Και ξαφνικά κάνει έτσι, γρατσούνισε εδώ πίσω. Πήγαμε πιάσει έτσι εδώ. Και εγώ δεν μπορούσα, δεν τράβαγα. Τράβαγα και βγαίνα τα μαλλιά, βγαίνα καμιά φορά. Και δεν μπορούσα, φοβόμουν να μην τα κρουνίσει. Αντί για η μέρη ήταν άγρια η αρκούδα, δεν ήταν. Δηλαδή την έβαζε αυτός και χόρευε, δεν ξέρω τι. Και μου λέει ήρεμο, τι ήρεμο, το λέω εδώ μέσα κάθεψε. Μου έκανα αίματα, τρέχανε από την πλάτη. Κόσμος, σάμος στην πλατεία, στο λεοντάρι έγινε αυτό, το θυμάμαι. Και τραβάω, ήταν τόση αρκούδα, ψηλή από μένα, δυο μέτρα έφτανε. Εγώ ήμουν χαμηλό, κοντός είμαι εγώ. Και τυχόν την πιάνω κάτω από το κεφάλι, την έστειξα από το που και την καλύφωσα. Συναχωρέθηκα, είχαμε ιστορίες. Κάθε ήταν ο διοικητής της αστυνομίας, λέει καλά, έκανε, τον φάει το ζώο, λέει. Τουλάχιστον γιατί να βγάλει το φούμο του, το παλμό της αρκούδας. Για να σηκώσει λοιπόν όπως ορμάω ένα βαρέλι στον αέρα, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ράκλεις δυνάμεις. Ήμουνα 10 ετών και ο ορμάω τότε ήταν ένα πεδάριο που έβραζε. Άκουγες Τζιμ Αρμάου και έλεγες τον ημιμού της πάρα πολλοί άνθρωποι. Και έλεγαν ποιος είσαι ο Τζιμ Αρμάου, είπε ξένας τρίλος. Ένας αθλητής, όπως ο κύριος αυτός, πρέπει να έχει καλό μυϊκό και καλό σκελετικό σύστημα, μυοσκελετικό που λέμε. Το έκανε, αυτό το έκανε η φύση. Και βεβαίως αυτής της δυνατότητας δεν συμβαίνουν καθημερινά να βρεθούν άνθρωποι με καλό μυϊκό και οστικό σύστημα. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν μυς, οι οποίοι τις έχουν αθλητές, οι οποίοι κάνουν ταχύτητα, είναι οι γρήγοροι οι λεγόμενοι μυς, και έχουμε μυς, οι οποίοι είναι ικανοί να σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος. Αυτό είναι το ένα που έχει ο κύριος αυτός. Δεύτερον, έχει την ικανότητα να έχει καλό σκελετικό σύστημα και οστά, τα οποία να δέχονται παραμορφώσεις μεγαλύτερες από τον...
μαρμά φέρτονται στην ΚΟ το 1957. Σήκωνα εγώ μία πέτρα 85 κιλά με ένα χέρι. Όλα πέτρα σήκωνα. Τελευταία τα πήγα 58, άρχισε να τα κόβω. Να μειώνω δηλαδή. Έβαζα πάνω στο μύτη μου ένα σίδερο 300 κιλά, 4 άτομα. Σήκωνα 550 κιλά. Άρα ήμουν πιο νέο. Α, ήμουν κοντό. Ο κοντό έχει χαρίσματα στο βάρο και στην πάλη. Έβαλα στην αρχή μια μαντασκλέτα. Έβαλα μια σανίδα και πέρα μαντασκλέτα και την κούναγα και ήταν πάνω καβάλα ο άνθρωπος. Δηλαδή τη σύραμε από αυτή τη γερμανικιά μια, την BMW έβαλα. Και λέω δεν κάνω έτσι, έβαλα και ένα μάξι. Και έβαλα μια φορά ένα μάξι. Τα παλιά τα Mercedes εκείνα σαν τους χιτλερικά που είχε κάτι μεγάλα. Και για να μπορέσει να ανέβει τα μάτια, γιατί ήταν χαμηλό για να μην βρει το σασί απάνω, βάλαμε ένα μαξιλάρι. Και όπως ανέβηκε το μαξιλάρι, φύγε εδώ που φύγα. Και λέω, πω, από ποιο καντάντερά μου, δεν ήξερα. Και βλέπω τα πόπουλα και έχω νέοι. Λέω, δόξα τω Θεώ, δεν είναι τίποτα. Και μετά έβαλα μέσα φορτηγό. Κάτσε στα καρβουνιάρικα στον Πειραιά προς τα βάλα φορτηγό. Το βαμματσμωτά έβαλα και στη Σάμο, έβαλα σε πολλά μέρη. Το νούμερο ήταν δύσκολο και για τους οδηγούς των φορτηγών. Δεν ήταν και λίγο να ξέρεις ότι κάτω από τις ρόδες σου υπάρχει ένα ανθρώπινο κορμί. Δεν ανεβαίνανε εύκολα πάνω, φοβόντουσαν. Λες, υπογράψω χαρτί ό,τι θέλεις εγώ, αρκεί να γίνει το νούμερο. Νομίζω ο κόσμος τον κορυδεύω ότι θα περάσει τα μάξη για να βγάλω το δύσκολο, μη μου δίνετε λεφτά. Άμα δείτε το νούμερο. Μέχρι που ένας οδηγός χρειάστηκε ηρεμιστικά μετά την παράσταση. Εδώ να δεις. Στην Ξάνθη ζει ακόμα αυτός, άμα βλέπει, άμα το δει στην τηλεόραση. Βάζει τον άνθρωπο, είχα μια κοπέλα τη Ρούλα και μίλαγε στο μικρόφωνο, θα περάσει τα μάξι. Άλλοι λέγανε σιγά μην περάσει τα μάξι. Και λέει να σε περάσω εγώ. Λέω εντάξει μου, να μην φοβηθείς. Ήρθε να πούμε, με το πέρασμα που έκανε το αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος και σοκαρίστηκε. Και αγαλμάτσε, του λέω πέρνα, τι κάθεσε, του λέω πέρνα. Και κανείς ανεβαίνει εδώ, περνάει γρήγορα, γρήγορα, πέρασε κι άλλος τροχός γρήγορα και κατεβαίνει τα μάξι και λέω πού πας. Με έπιασε λέει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να πέσω κάτω. Και πήγε και πήγε αγημιστικά. Όμως ο θάνατος παραμονεύει. Πήγε ένα Ρώσο στη Βιέννη να το κάνει στο πράτερι. Μόλις ανέβηκε ο τρόπος, το λέω, μην το κάνεις το νούμερο, είναι δύσκολο. Λέει και μιλάει και ξένα κι όσο. Λέω, εγώ είμαι τσάμπιον. Αφού είσαι τσάμπιον, κάθεσαι από κάτω να το φτιάξεις. Πιστόπου. Και εδώ μεταξύ συναχωρέθηκα πάρα πολύ. Με έπιασε ρίγος, με έπιασε πάθα τράκ, εγώ. Ανεβαίνει τα μάξια, παιδιά, το θυμιστώ. Δεν και ξεφούσκωσε ένα πράγμα. Και έγινε πίθα, πάνε τα πράσματα, έγινε λιώμα. Ήταν πρωταθλήτης Άρης Βαρόνι, πολύ καλός. Και λυπήθηκα που έπαθε αυτό το πράγμα, ακαραίος, λέω. Έκανα μια εβδομάδα να συνέλθω, φοβήθηκα τόσο πολύ να συνέλθω, κάνω το νούμερο. Τι με έπιασε τώρα, λέω, άμα δεν το κάνω τώρα, θα πάθω πλάκα να πούμε. Και λέω, πιθόπου θα το ξανακάνω. Σε μια εβδομάδα το παρουσίασα πάλι στο ίδιο μέρος. Μέχρι για αγωνία μέσα να γίνει το νούμερο, γιατί ίσως κρύβω αυτό, γιατί φοβόμουν και τον εαυτό μου πάθηκα καμιά διάκριση στο μάχο μου, φοβόμουν. Ανέβαινα πάνω, έκανα αυτό έτσι. Πάτα επάνω στο χώρος. Έχω σπάσει πλευρά, έχει περάσει στην Κύπρο Deutsche Maxi 3,5 τόνο. Την ώρα που ανέβηκε σταμάτησε. Πετά από τα αυτιά, από το στόμα και από τη μύτη αίμα. Αλλά αυτό την ώρα που ανέβηκε έκανε μια στάση. Δηλαδή σταμάτησε και το λέω. Παπά, πετάω το αίμα εγώ. Έφυγε όμως η Ρόδα, εγώ σπατάραγα. Έλεγαν τώρα σε αυτό θα πέθανε. Εγώ νόμιζα ότι ξεκόλλησε η ψυχή μου. Το θυμάμαι αυτό. Δεν είχα λιγοθυμίσει, σαν λιγοθυμένο ήμουν να θυμάμαι. Αλλά έβλεπα αστροπελέκια. Ο Ηρακλής, ο Τίγρης και ο Σαμψόν. Μυθικά ονόματα. Κοινός τόπος, η επίδειξη δύναμης. Κοινός σκοπός, ο δίσκος και τα όβολα του κοινού. Η ισχύς εν τη ενώση,
Σχεδόν. Εσείς κυκλοφορείτε από χωρίου εις χωρίων και κάνετε παραστάσεις. Πώς διαλέγετε ένα χωριό, πώς το εντοπίζετε ότι ας πούμε, είναι κατάλληλο για να κάνετε μια παράσταση. Καταρχήν ρωτώ εάν αυτό το χωριό ευημερεί. Έχει σημασία. Αν είναι βολικό όσον αφορά σε πλατεία που θα με διευκολύνει να δώσω παράσταση άνετα. Μάλιστα. Και κατά άλλων λόγων, εάν διέπεται από φιλαθλητικά αισθήματα το χωριό αυτό. Ναι. Όταν με πληροφορήσουν ότι το χωριό αυτό είναι αρκετά βολικό όσον αφορά σε πληθυσμό. Και σε ευημερία. Και σε ευημερία, σπέβδω προς τα εκεί και δίδω την παράστασή μου. Όταν φτάσετε σε ένα χωριό, πώς αναγγέλλετε την αφιξή σας, με ποιο τρόπο, με ραδιόφωνο, με τηλεόραση, όχι, με τελάλη. Καταρχήν βάζω προγράμματα. Τα οποία διαβάζει ο διορχόμενος κόσμος και κατόπιν προβαίνω στην, με το να βρω έναν τελάλι να φωνάξει μέσα στο χωριό για να, προκειμένου να κοινολογηθεί και να το μάθουν όλοι. Προβαίνετε σε ενέργεια τελάλι. Σε ενέργεια τελάλι και διευκολύνεται βασικά η κατάσταση περισσότερο, ναι, ώστε να το μάθουν γενικά όλος ο κόσμος. Είχαμε δώσει μια παράσμαγη στην Αμφίκλια, πώς θα λένε αυτό το λιανοκλάδι. Έτυχε να βρεθούμε εκεί και λέω μια που είμαστε μαζί, θα είναι και φίλο του μου παιδί κι αυτό. Και δώσα μια επιδειξούλα, μια παράσταση μαζί. Δεν μας αφήνουν να παίξουμε, είσαι φόνα του κύριο διοικητής. Του λέω, αυτοί δεν είμαστε, δεν είμαστε τίποτα άλλο. Θα δώσω μια, καλά, θα δώσω μια παράσταση και φύγεται. Και έκλωτε άλλη μια φορά πάλι στη Λάρσα, στο Πανηγύρι. Μια κλειφτή παράσταση δώσαμε σε ίσα. Γιατί είχε κόσμο και εμποδίζαμε, ας πούμε, το πανηγύρι. Ένα κατάλογο το 1994. Καινούριο. Στην ΚΟ είχε σηκώσει μια πέτρα ο Γιάννης. Ένα γερό παιδί ο Σαψών. Και έβαλε μια πέτρα 80 κιλά και σήκωσε με ένα χέρι. Ματιάστηκε Σαψό, μανόγαλο πρέπει να πάρεις. Έχει και πόλες μέσα. Άντε ψαρτώπεδο εδώ καλά κάνα 2-3 φορές και κόντεψα με καρφώσει. Ήταν καθόμουν έτσι εγώ απέναντι και τραβούσε τη σκαλά στη Λάρσα, το έχω κάνει αυτό το νούμερο. Και καθόμουν εκεί, χτύπαει, δεν είχε μετρία, μονό είχε, βάλαμε μονό. Και ακριβώς μου χτύπαει στο στομάχι, σφίγγισε και τα εξεστράκιζε. Και δι, μια φορά με ένα μπόσκο και με κάρφωσε λίγο, τόσο μπήκε μέσα. Είναι Ίγκλαν, εγγλέζικο, άλλες φορές έχω γερμανικό, αυστριακό ξενοδοχείο. Αυτό, ψυχολόχη, το οποίο 10 κιλά μεγάλα, ανέβαινε πάνω στη σκάλα, τα μόλαγε και έκανε, γελάζε το μαχαίρι, έκανε, στράγγιζε. Μπα, δεν φοβήθηκα, άμα φοβόμουν, δεν θα έκανα τα νούμερα. Ευτυχώς προσπαθούσα να μην φοβάμαι. Γιατί άμα φοβάσαι, σε πιάσει και πας στράκ, σταματάς το νούμερο, πιστεύω φόβος, με το ψαρδούβικο. Το κόψα τελείως μετά. Αυτό με φόβησε, ναι, ήταν αυτό. Ο αθλητής δεν φοβάται. Αγωνία μόνο να τελειώσει καλά την παράστασή του. Από πριν έχει ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Είμαι ένα θρησκευτικό παιδί. Πάρα πολύ θρησκευτικό. Μ' άρεσε η σκιά. Πήγαινα στην εκκλησία. Προτού κάνω παράσταση, πήγαινα. Άναβα ένα χέρι. Και έβγαινα να δέσει την παράσταση. Έκανα τα νούμερα. Ο Αρμάος, με 200 αγώνες στην παλέστρα και 173 νίκες, απέφευγε να εμπλακεί σε κάθε είδους διένεξη. Χαρακτήρας πράος και ήρεμος, πάντα προτιμούσε να λύνει τις διαφορές με το διάλογο. Μια φορά μόνο στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, είσαι αμπάρτη. Εγώ δεν έπινα πια τα κοινωνία. Παρέγγειλα μια πορτοκαλάδα και λέει ένας, τα γεμάτα σκριν, δεν ξέρω, για μποξέρ μου παιδί. Και μου λέει, α, δεν μου αρέσει, λέει, τέτοια πίνουν γκόμενες, τέτοια πίνουν, σε παρακαλώ, θα λέω. Εγώ εδώ μεταξύ δεν ήξερα να μιλάω, παρόλα που κάθισα τόσα χρόνια, δεν ήξερα την ξένη γλώσσα, την έμαθα.
Δεν ήθελα να μιλάω όλα ελληνικά και όλα οι Έλληνες συζητάγαμε. Και μου λέει, τσέγε, σε δώσω μια μπουνιά, κάνε μας τη χάρη, θέλω να σε κάνω φιόγκο. Μου τυχώθηκε η μόνη φορά που τσακώθηκα. Και όπως τον έπιασα από τη ζώνη, τον σήκωσα ψηλά και το χτύπησα κάτω από τέτα. Και μετά γίναμε φίλοι. Ήταν και ένα πολύ καλό παιδί και παραμένει να είναι ένα καλό παιδί. Απλώς είχε την ατυχία, ο Τζίμις, ο Αρμάου, να μην δημιουργήσει οικογένεια, να δεχτεί ορισμένα χτυπήματα της ζωής, χτύπησε προσωπικά ο ίδιος, με αποτέλεσμα, εκεί που νόμιζε ότι κάθε μέρα θα είναι ο ίδιος, ο πάντα ο Σιδερένιος Αρμάου, να το εμπάρει κάτι βόλτα. Μου κάνανε προξενιές, θα πω φεύγα όλα αυτά. Λόγω του αθλήματος λέω που αφήσα πάρα να παντρευτείς τώρα. Πού να δεις ένας τη γυναίκα και να κάνει έλεγα αργότερα και αργότερα και αργότερα. Όπως έμεινα στο ράφι. Τι να κάνουμε. Δύο λωστούς θα ρίξω επάνω στο κεφάλι. Προσπάθεια μου είναι γιατί δεν είμαι μόνο άτομο. Έχω τέσσερα άτομα τα οποία η οικογένεια έχει πολλά έξοδα. Και γι' αυτό κάνω ερωτήσεις πάρα πολλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί πατριώτες. Δεν παντρεύτηκα, αλλά μου είχε γίνει μια πρόταση προπολών ετών, η οποία απέτυχε κατ' όπου. Απέτυχε διότι δεν θα αποτύχανε εάν δεν επενέβαινε η μητέρα μου ίδια, ναι. Η οποία μου είπε ότι δεν θα έπρεπε να παντρευτείς λόγω του ότι ο χαρακτήρας της γυναικός δεν είναι καλός. Έκτοτε δεν μου έτυχε καμιά τέτοια περίπτωση από εκεί και πέρα. Οι αθλητές πάντα είναι ψυχούλες. Όσο μεγάλα παιδιά είναι και λιοντάρια που φαίνονται, στο βάθος είναι μωρά παιδιά. Είναι μωρά παιδιά. Και τα μωρά παιδιά αγαπάνε τα πάντα και ιδιαίτερα τη μάνα τη λατρεύουν. Εγώ δεν κρύβω να πω ότι όσο θα ζω, η μάνα μου θα είναι μέσα μου. Όλα τα παίζω μέχρι όσο θα τραβήξει η σκηνή. Είμαι έτοιμο να ρίξω, αγαπητοί πατριώτες, τις δυο λωστούς επάνω στο κρανίο. Αλλά δεν έλεγα στον κόσμο πονάω. Τρέχανε αίματα από εδώ, δεν τρέχανε. Ψεύτικες μπογιές. Αλλά τι να κάνω για να ζήσω, έκανα υπομονή. Έχω την εντύπωση ότι, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ σαν παιδί αυτό το πράγμα, ότι μετά πηγαίνοντας ένα παιδί στη γειτονιά του, προσπαθούσε να μιμηθεί τον λαϊκό αυτόν Παλαιστή και βεβαίως με κάποιον πολύ πιο ερασιτεχνικό τρόπο και ίσως και με κίνδυνο ακόμη να υποστεί και κάποιες ζημιές. Αισθανόντουσαν τα παιδιά να είναι σαν τον Σαμψόν ή να είναι σαν τον Τίγρη, σαν τον Τζιμ το Τίγρη ή τον Τζιμ τον Αρμάο. Ξέρω ότι είναι ένας θρύλος για την ιστορία του ελληνικού αθλήματος που λέγεται Μυϊκή Ανάπτυξη και είναι ένα πρότυπο για μας, τους bodybuilders, πάνω στο θέμα ως προς τη Μυϊκή Ανάπτυξη. Οπωσδήποτε είναι το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο, η γυμναστική. Και θαυμάζω και αυτή την ώρα που γυμναζόταν ο Σπύρος, καθόταν και τον θαύμαζα. Και έλεγα, δώσε μου άλλα δυο μάτια να το ξαναδώ. Μ' αρέσει να εξυπιώνω τους συναδέλφους. Να εκείνο που αισθάνομαι εγώ, είναι που μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Καταπληκτικοί οι άνθρωποι, όπως ο Σπύρος, που είναι εκτός ως άνθρωπος, είναι και μεγάλος αθλής. Δεν σε πειράζει που εσύ τώρα πια δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο? Δεν με βλέπει τίποτα, μόνο που καμιά φορά να πολλώ τα παλιά και στεναχωριέμαι που δεν μπορώ, ας πούμε, να αποδώσω πια σε τίποτα. Σκέφτεσαι για κάποιον που γυμνάστηκε με μέσα πολύ πιο φτωχά από τα δικά σου? Για εκείνους παλιότερους αθλητές που γυμναζόντουσαν με βάρη από τσιμέντο, για παράδειγμα, που τα έφτιαχναν μόνοι τους. Και εγώ με αυτά είχα γυμναστεί. Ακριβώς με τσιμέντο. Εντάξει, μετά άνοιξα με τα γυμναστήρια, αλλά θέλω να πω για τους παλιούς οι οποίοι είχαν τις σούστες, τραβάγανε κάρα, τραβάγανε αυτοκίνητα, ζώα.
Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους τους θαυμάζω προσωπικά εγώ. Και ένας από αυτούς είναι ο Τζιμ Αρμάου, ο οποίος είναι ίνταλμα, ο οποίος είναι θρύλος. Και για να είμαι ειλικρινής, από εκεί ξεκινήσαμε κι εμείς. Βλέποντας τον Τζιμ στις πλατείες να τεντώνει τα σίδερά του, να τεντώνει τις ούστες του, να τραβάει τα κάρα, να περνάνε αυτοκίνητα από πάνω του, όλος αυτός ο θαυμασμός μέσα σε ένα μικρό παιδί, ο οποίος είναι σε μια ηλικία 10 με 12 χρονών, είναι το ίνταλμά του. Να γίνει κάπως έτσι. Ο Τζίμις γεννήθηκε προνομιούχος. Δηλαδή, να είναι δυνατός εκ φύσεως. Βέβαια, τώρα στα γυμναστήρια μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε νέος να γυμναστεί. Βέβαια, δεν θα γίνει ούτε Τζιμ Αρμάου, ούτε Σβαρτσενέγκερ. Αλλά τουλάχιστον θα γίνει καλύτερος από ό,τι είναι. Τζίμι, έχεις τη διάθεση τώρα που είδες τα όργανα και το γυμναστήριο να απλώσεις το χέρι σου, να πιάσεις κάποια από αυτά, να κάνεις το ίδιο? Δυστυχώς δεν μπορώ τώρα, γιατί είναι άχρηστα τα χέρια μου. Εκτός από το ένα χέρι μου μόνο που πιάνει, ο σπόντουλας μου είναι άχρηστος από τα τρακάρισμα τα μάξι. Και έτσι... δεν μπορώ. Εδώ ήμουν ακριβώς 28 χρονών, 95 κιλά, χέρι 48, ποντίκι που λέμε, και 10.54. Έτσι, να ακμή και παρακμή. Η ζωή δεν είναι. Η ζωή του κύλησε με παραστάσεις, με διακρίσεις, με αγώνες. Αγώνες στην παλέστρα και στο δρόμο. Αγώνες για διάκριση και αγώνες για επιβίωση. Έφτασε όμως το οριακό σημείο. Ενώ μεσουρανούσε, η μοίρα αποφάσισε διαφορετικά. Ένα φορτηγό. Το όχημα που τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο, ένα διάφορο πρωινό, τον έστειλε στο περιθώριο. Αυτά ήταν πια απτάγραφα. Αλλά δεν το περίμεναμε καμία δύναμη. Να γίνει τέτοιο πράγμα. Εγώ και να με χτύπαει αμάξι. Αυτό με χτύπησε πάρα φορά, ας πούμε, αυτό το πράγμα με χτύπησε, μου σπάει στη μέση. Ο σπόντυλος έφυγε απ' τη, έρθει και πήγε γύρισε εκεί. Ο Τζίμις ο Τίγρης πέθανε το 1994. Η τελευταία σελίδα της ζωής του γράφτηκε στις εργατικές κατοικίες του Τάβρου. Κατάκητος 10 μέρες, έσβησε μόνος και αβοήθητος. Ίσως ρωτώντας ακόμα μια φορά γιατί. Ίσως ψιθυρίζοντας το όνομα της μάνας που λάτρευε. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ήσυχος. Δεν πειράζε, ας πούμε, κανέναν. Φτωχός μεν. Πήγαινα εγώ πάνω σπίτι του, ας πούμε, του κράταγα συντροφιά. Με τη μητέρα μου του δίναμε ένα πιάτο φαΐ, γιατί πήγαινε Παρασκευή, Σαββάτο, κάθε Παρασκευή και κάθε Σαββάτο, σε κάτι ταβέρνες στο Θησίο. Και έπαιζε φυσαρμόνικα και κιθάρα για να βγάλει τα προστασί, για να ζήσει. Στο σπίτι, ας πούμε, από ό,τι είχα διαπιστώσει, είχε δικές σου φωτογραφίες και της μητέρας του. Καμιανού άλλου. Από τον Ταύρο στο τρίτο νεκροταφείο. Μια χούφτα χώμα, χωρίς σταυρό, χωρίς ταφόπλακα, χωρίς δύο λόγια χαραγμένα επάνω. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Έτσι, όπως πέθανε.
Ήμουν εγώ, ο αδερφός μου και η μητέρα μου. Και τα πήγαμε να τον κυδέψουμε, ήμασταν μόνο εμείς οι τρεις και ο νεκρός Άρης. Καλό παιδί. Πήγε τσάμπα όμως. Τσάμπα βοήθητας πήγε κι αυτός. Τώρα υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία ξεφεύγουν αυτά. Η παλικαριά σου πάει χάνεται. Η εξέλιξη του πολιτισμού έρχεται τώρα. Δηλαδή η εξέλιξη της ασωτείας. Αυτό θέλω. Όταν περνάει η ηλικία αρχίζεις και δεν μπορείς ύστερα να παίζεις. Είναι ακμή και παρακμή η ζωή. Τώρα που τα φώτα έσβησαν, τώρα ο περίγυρος σιώπησε. Οι παραστάσεις σταμάτησαν. Τα έσοδα στέρεψαν. Μοναδικός τρόπος επιβίωσης, το ξεπούλημα της δόξας. Άσε, έπαθα ζημιά, εγώ τώρα με την... που βγήκα από το νοσοκομείο, κόλυψα, πεθάνω από την πείνα, ποιος έρθει. Κάθε δεν ήθελα να με δει. Κι άρχισα και πούλαγα τα κύπελα, πότε στο μοναστράκι, πότε δεξιά-αριστερά. Για μπορείς να ζήσεις, είχα πάρα πολλά κύπελα, 125 κύπελα. Μετάλλια, τα έδωσα όλα αυτά, τα πούλησα. Αισθάνομαι μειωμένος, πούμε τώρα. Αισθάνομαι μειωμένος, λέω, κύριε, πώς κατάλησα. Δεν υπάρχει υποστήριξη από πουθενά. Έχω μείνει τελείως απεριθώριο. Αλλά και η ζωή χρειάζεται κάπως αντιμετώπιση, ας πούμε. Για να μην το βάλουμε και κάτι τελείο, για να πεθάνουμε κιόλας. Πάμε μια ώρα αρχίτερα. Με τις επιδείξεις που έκανε όταν έβλεπε φτωχές οικογένειες, ήταν ο άνθρωπος που πάντα έβαζε το χέρι στη τσέπη και πάντα ό,τι είχε. Γι' αυτό και έμεινε σε αυτή τη θέση που έμεινε. Ήταν ο ίδιος παθών. Γιατί μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο και με τη σκέψη και με το. Μόλις έβλεπε ένα παιδί, αμέσως ερχόταν στα δικά του. Και ό,τι είχε μπορούσε να προσφέρει τα πάντα. Ο περίγυρος όχι μόνο σιώπησε, αλλά αποτραβήχθηκε στο σκοτάδι. Οι σκέψεις του ήρωα είναι επίμονες. Δεν κατανοεί τη σιωπή. Την αρνείται. Βλέπω και που είμαι ένα λεβέντης και βλέπω τώρα που έχω γίνει σαν φυκτό. Αυτά άμα τα σκέφτεσαι όλα, σε χτυπάνε στο μυαλό. Αφού όλες όλες σου λες, θα ζήσω, θα πεθάνω, θα κάνω. Τελείωσε ο κυβέρνητος. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου πολύ χαμηλά. Έχεις πέσει και δεν σκέφτεσαι να θα γίνει τίποτα αύριο, δεν θα γίνει. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ και φίλοι παλιά, προχώντας και με βλέπαν το άνθρωπο, με σωρώνωσε και έπαιζε. Δεν φαίνεται κανένας. Αν έρθει με δύο Σπυράκος, που είμαι ο φίλος μου, το Γιώργο καλός, κανένα δεν πατάει. Εγκαρτελημένος τελείως. Του λέω ειλικρινά, έχω αποκαρδιωθεί. Που εγώ ήμουν πάντα. Τι να πεις, με φτάνει. Όταν τον πηγαίνανε στο Las Vegas, τον πηγαίνανε στην Αυστραλία, τον πηγαίνανε στην Αγγλία, με τι σκοπό τον πηγαίνανε? Για να οικονομήσουν χρήματα. Όλοι αυτοί οικονομήσανε χρήματα από τον Τζίμι. Και τον Τζίμι του δίνανε 10 δολάρια, 100 δραχμές. Όλοι αυτοί τον παρατήσανε τώρα. Αλλά δεν τα έχουμε αυτούς, πιο πολύ τα έχουμε το κράτος. Διότι αυτός ο ζωντανός ο θρύλος, άντε να έχει 2 δεκαετίες στη ζωή του, όπως πέθανε και ο Τζίμο Τίγρης. Τον βρήκαν πεθαμένο πριν ένα μήνα μέσα στο σπίτι του. Δεν είναι κρίμα να πεθάνει και αυτός ο άνθρωπος έτσι? Εγώ εδίδαξα 60 χρόνια από μικρό παιδί συνέχεια. Και πρέπει να μου δώσω μια τιμητική σύνταξη. Και πρέπει. Και πιστεύω, ελπίδα, ότι μπορεί να με βοηθήσουν. Έτσι νομίζω εγώ, γιατί με ξέρουν όλος ο κόσμος και μου λένε ακόμα το κράτος δεν σε βοήθησε. Όπου πάω, το κράτος έτσι. Εσένα πρέπει να σε έχουν αντίκαν, λέει. Γιατί είσαι ένας παραδοσιακός. Και εύχομαι να πούμε, ο Θεός να πάει τα χέρια του, να έχω μια καλυτέρευση στη ζωή μας, στο μέλλον μας τώρα. Έχουμε ακούσει ότι το κράτος έχει φροντίσει για κάποια ασφάλιση, για κάποια σύνταξη μικρή, να δώσει στους καραγιοζοπαίκτες, οι οποίοι και αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι που πρόσφεραν στην ψυχαγωγία του αθηναϊκού κοινού.
γιατί να μην υπάρξει και μία μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σαν λαϊκοί αθλητές, σαν λαϊκοί παλαιστές, πρόσφεραν και αυτοί κάτι από τον εαυτό τους, ακριβώς για την ψυχαγωγία του αθλητής. Καλά, τώρα περνάει, δεν σε δίνει σημασία και κάπως έτσι σε πειράζει αυτό, ας πούμε, το πράγμα. Άρρωστος και μόνος, σε ένα υγρό σκοτεινό κρύο υπόγειο, ο Τζίμα αφουγκραζόταν τη φωνή του πλήθους που ολοένα ξεμάκρανε. Δεν ήθελε να αφήσει το ψηρί, δηλαδή, τα στέκια του εκεί που πάλευε, εκεί που τέντωνε τις αλυσίδες του, αυτά. Δηλαδή, του άρεσε το μέρος εκεί κάτω, ας πούμε. Στα στερνά βρέθηκαν κοντά του λίγοι φίλοι. Να το φροντίσουν, να του δώσουν σπίτι, φαγητό, αγάπη. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Εμείς τον γνωρίσαμε τόσα χρόνια. Και όταν εγώ πήγα και είδα και πού έμεινε, βέβαια όλα τα χρόνια ήξερα που έμεινε, αλλά δεν είχα μπει ποτέ μέσα. Ήταν ένα υπόγειο φοβερό. Όταν το είδα, τρελάθηκα. Και μετά, απλούστατα του είπα να πάρει να καθίσει στο διαμέρισμα το δικό μου. Αυτό το διαμέρισμα για εσάς θα μπορούσε να αποτελεί και ένα έσοδο αν το νοικιάζατε. Εντάξει, τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα να του παραχωρήσω τώρα να καθίσει ο Τζίμις, να καθίσει όσο θα ζούσε μέσα, βέβαια, του είχα πει εγώ και είχαμε κάνει και του είχα κάνει και χαρτί για να είναι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τον διώξω. Και εντάξει, δεν ήταν δάτο τεράστιο διαμέρισμα, μια γκαρσονιέρα ήταν. Αλλά ήταν καλύτερη από το υπόγειο που ζούσε. Τι καλύτερη, είχε μέσα τα πάντα. Είχε μέσα air condition, την είχα ανακαινήσει και είχε γίνει φοβερή γκαρσονιέρα. Και ήταν ευχαριστημένος. Γιατί αρρώστησε κιόλας και μετά δεν μπορούσα και να τον βλέπω να μένει μέσα στο υπόγειο. Στάζανε τα νερά. Τα ρούχα να τα σιδερώσω, να του φτιάξω φαγητό. Ό,τι μου έλεγε, εγώ δεν είχα καμία αντίρρηση. Ή ερχόταν εδώ και άμα έβλεπε ότι είχα μακαρόνια. Τελείωσε. Αυτό ήταν το φαγητό του. Δεν ήθελε. Νομίζω ότι κι άλλος αν ήταν στη θέση του Τζίμι και να ήταν αγαπητός όπως ο Τζίμις, το ίδιο θα έκανε. Ποια σχέση σας συνέβη με τον Τζίμι τον Αρμαό? Μπορώ να πω ότι ήταν φιλική, ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Ήταν ο άνθρωπος κάθε μέρα εδώ, κάθε μέρα, το πρωί μέχρι το βράδυ. Ερχόταν από ανάγκη ή γιατί σας έκανε και παρέα? Από ανάγκη δεν ερχόταν από ανάγκη. Ερχόταν γιατί ήξερε ότι τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε. Όλοι τον είχαν καταλήψει. Κακά τα ψέματα. Τώρα το ότι βρέθηκε στο δικό μας δρόμο, ότι έγινε αυτό το πράγμα, αυτό είναι εντελώς συμπτωματικό, πιστεύω. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά ήταν μόνος του. Αν και είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, παρέμενε μόνος του. Και επειδή εμείς κάναμε και πάρα πολύ πλάκα, δηλαδή ερχόταν εδώ τα μεσημέρια, επειδή πολλές φορές δούλευα μόνη μου, ερχόταν εδώ για να με προσέχει, μην έρθει κανένας και μου ριχτεί, με δύρει, με κάνει οτιδήποτε. Και ερχόταν ο Τζίμις, καθόταν εδώ, δεν έφευγε με τίποτα. Μόλις ερχόταν ο γιος μου, ερχόταν ο άντρας μου, τότε εδώ μαζί με μένα. Δεν είχε να φύγει, να πάει πουθενά. Χριστούγεννα, Πάσχα, θα έπρεπε να είναι εδώ. Να φάει μαζί μας, σαν οικογένεια. Ήταν μέλος οικογένειας πλέον. Δεν υπήρχε και ούτε μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποια αντίδραση όπως και εμένα μου το κάνανε αυτό, θα ντρεπόμουν, θα ήμουν σκεπτικός. Εμείς το δώσαμε αυτό το σπίτι για να τον έχουμε και κοντά μας, να μπορούμε να τον προσέχουμε. Θέλαμε να είναι καλύτερα. Θέλαμε να είναι καλύτερα για να μπορούμε να νιώθουμε κι εμείς καλύτερα. Ήταν φίλος μας, όταν λέμε οικογενειακός φίλος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μένει στην οικογένεια μέσα και ας μένει στο δίπλα σπίτι. Δηλαδή είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα έρθει στην οικογένεια, θα ενσωματωθεί και ας μην υπάρχει συγγένεια εξαίματος. Και αν μπορούσα να του δώσω κι άλλα περισσότερα, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε γιατί κάποιος άλλος θέλει να τον πάρει κοντά του.
Και ξαφνικά μια μέρα, σιωπή. Αύγουστο του 99, μέσα στο κατακαλό καιρό, ο τελευταίος του αγώνας. Όμως, αυτή τη φορά το θηρίο θα έβαζε κάτω τον Ηρακλή. Δεν θέλω να θυμάμαι εκείνη τη μέρα. Ήταν για μένα ένα σοκ. Ξέρω την αγωνία που είχα όταν ανέβαινα τις σκάλες μαζί με τον αστυφύλακα από το 100. Δεν βρήκαμε κλειδαρά να ανοίξουμε την πόρτα. Σπάσαμε την πόρτα και τον πήγα και τον βρήκα σχεδόν να κάθεται στο κρεβάτι. Να σας δώσω να καταλάβετε, έπαθα τόσο σοκ που μετά πλήθα το διαμέρισμα. Δεν μπορούσα να μπω μέσα. Το κράτος. Το κράτος, αν και κοινωνικό όπως ονομάζεται, δυστυχώς έδειξε το άσχημο πρόσωπο του ως προς τον Τζίμι. Μπορεί να δόθηκαν κάποιες ελπίδες, υποσχέσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν έγινε τίποτα. Έμεινε στα λόγια. Λόγια και μόνο λόγια. Ήρθα στην Αθήνα και μου είπαν ότι τα έξοδα της κηδείας και η ταφή του Τζίμι θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο, χορηγία του κυρίου Βαγγέλη Παπαθανασίου, του μουσικοσυνθέτη, ο οποίος του είχε συμπαρασταθεί του Τζίμι οικονομικά όσο ήταν εν ζωή. Και του επίπλωσε το σπίτι, του πήρε ψυγιάκι, του έδωσε και χαρτζηλίκι, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Ο Παπαθανασίος συνθέτης που λέει ο Βαγγέλης ήταν καλός άνθρωπος, του είχαν την κηδεία να πούμε, ενδιαφέρθηκε για αυτό, πολύ ενδιαφέρθηκε. Ήταν πάρα πολύ. Τάφη στο πρώτο νεκροταφείο, ελάχιστοι άνθρωποι. Δηλαδή μετρημένοι στα δάχτυλα. Υπερήρωες, άνθρωποι και θεοί μαζί. Ζωές μεγαλύτερη από τη ζωή. Λαντεροί αρτίστες στα παιδικά όνειρα. Σε μια παράσταση για ένα ρόλο. Σήμερα, από τη μακριά γενιά των παλιών λαϊκών αθλητών, μένει μόνο ένας. Ξεχασμένος κι αυτός από το επίσημο κράτος, προδομένος από τους καιρούς. Στην παλέστρα του δρόμου, μένει όρθιος, μοναδικός νικητής, ο χρόνος.